Με γκρίνια και παράπονα υποδέχτηκαν οι καταστηματάρχες της οδού 1821 τα δημοτικά έργα ανάπλασης που ξεκίνησαν σήμερα στη συμβολή της με την οδό Αγίου Μινά και Κύριλου Λουκάρεως μέχρι και την οδό Καρτερού. Έχουν κάνει εργοτάξιο ναι, όλο το Ηράκλειο. Αλλά είπαν προχθές ότι μέχρι 30 Ενδεκάτου θα σταματήσουν μέχρι εδώ. Ό,τι έχει γίνει θα έχει γίνει για να μας αφήσουν να δουλέψουμε τα Χριστούγεννα. Αλλιώς είναι καταστροφή. Κλειστή θα παραμείνει η οδός 1821 για τους επόμενους 2 μήνες έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης. Ο προβληματισμός τους γίνεται εντονότερος καθώς, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, θα χάσουν τους 2 πιο εμπορικούς μήνες του χειμώνα, ενώ τα έσοδά τους τεινάζονται κυριολεκτικά στον αέρα εν ώψη και της εορταστικής περίοδου, αμέσως μετά από 2 συναπτά έτη δυσκολιών λόγω πανδημίας. Είναι 2,5 μήνες, δεν είναι 2. Είναι οι πιο παραγωγικοί μήνες του έτους. Είναι το 80% του τζίρου για το 70% των επαγγελμάτων. Θα πληγούν. Νομίζω ότι θα είναι καλό να συνεχίσουν γρήγορα. Βέβαια είναι ο χειμώνας, θα πέσω μέσα στις γιορτές, οπότε θα έχουμε ένα πλήγμα. Μέχρι 30 Ενδεκάτου έχουν πει και πρέπει να το τηρήσουν. Τα έργα ανάπλασης θα συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής την ίδια στιγμή που οι εργασίες πλακοστρώσεων είναι και αυτές σε εξέλιξη. Τώρα που ξεκινάει η δουλειά, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Χωρά, γιατί? Δεν σκέφτεται τον επαγγελματία? Τους φόρους τους θέλουν. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Και γιατί να μην κάνουν την παλιά πόλη όπως είναι στο Ρέθυμνο? Βάζουν πλάκες, τις κάνουμε τις πλάκες. Ξεκολλάνε και ακούμε τάκα τούκα. Το χρονοδιάγραμμα, αν δεν έχει κακό καιρό και τέτοια, πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Πρέπει να κάνουμε υπομονή για να γίνουν τα έργα όπως πρέπει. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι η κίνηση στους δρόμους αυτούς αιχμής θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο με δεδομένο ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μόνο μέσω της οδού Καρτερού με έξοδο στη Μονή Οδηγήτριας. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι νωρίς σήμερα το πρωί οδηγοί ανενημέρωτοι για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περνώντας από το σημείο, ήρθαν αντιμέτωποι με οδικό μποτιλιάρισμα.